Την αφετηρία μιας ακόμη κυνηγετικής χρονιάς σηματοδότησε η καθιερωμένη γιορτή του κυνηγού που διοργάνωσε με επιτυχία και φέτος ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ιωαννίνων. Το ραντεβού φέτος δόθηκε στο εξοκλήσι Αγία Παρασκευή στα Μάρμαρα με την ανταπόκριση των μελών της κυνηγετικής οικογένειας να είναι μαζική. Μετά τον αγιασμό τους κυνηγούς καλωσόρισε ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων Γιώργος Αραλιώτης και ακολούθησε ο πρόεδρος της 5ης Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πέτρος Τζουμάκας. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την πληρονομία σου και καθώς βασιλέψει να τα βαθάρα το νομένο και να σου για τους καλούς υπολείπες. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την πληρονομία σου και καθώς βασιλέψει να τα βαθάρα των μελών αυτών είπαμε, ενώ ότι είμαι και φιλάνθρωπο Θεό, υπάρχει δόξα να πέμπω του Πατρί και το Εκδηγείο Πνεύμα, την οικίξη του αιώνα των αιώνων δόξαση, Χριστέ ο Θεό ημών δόξαση, Χριστό ο αληθινό Θεό ημών δεσβή Παναγκράτου και Παναμόμο Γη του Μητρό δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, το Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμει των Σωμάτων, Ευσταθίου Μεγάλου και Πάνω, στον Αγίου Ελίση και σώσε εμά ο καθώ φιλάνθρωπο πυρήμων Θεό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θα ήθελα ως εκκλησία των Μαρμάρων, μιας και είμαι ιερέας εδώ σε αυτή την ενορία και σε αυτόν τον ωραίο όμορφο χώρο εδώ της Αγίας Παρασκευής, που ενδεχομένως κάποιοι από εσάς δεν τον έχετε ξαναδεί, να ευχαριστήσουμε και τον Κυνηγητικό Σύλλογο για την επιλογή του φέτος να έρθει στο δικό μας το χωριό, στη δική μας ενορία και σε αυτόν τον χώρο, για να κάνει, να πραγματοποιήσει την τελετή ενάρξεως και του ετησίου κυνηγητικού το γλέντι, όπως λέμε. Οπότε, σας καλωσορίζουμε και εγώ, μιας και ασχολούμαι με το άθλημα, με το βουνό, γιατί μου αρέσει η φύση, έχω μόνο να σας ευχηθώ καλή κυνηγητική χρονιά, με προσοχή, με σεβασμό στη φύση και στο θύραμα, γιατί εμείς εκεί πηγαίνουμε ως απρόσκοπτοι επισκέπτες, στο χώρο τους, στο βιότοπό τους, άρα να σεβόμαστε και τη φύση και το φύραμα, αλλά και τους συνάδελφους κυνηγούς, οι οποίοι για μένα δεν είναι συνάδελφοι, γιατί ο κυνηγός δεν έχει συναδελφοσύνη. Είμαστε φίλοι μεταξύ μας, έχουμε κοινό χόμπι, μας αρέσει η φύση, μας αρέσει το βουνό, μας αρέσουν τα τετράποδα, οι φίλοι μας, τα σκυλιά μας, και ο καθένας πάει εκεί για να καθαρίσει το μυαλό του, να ηρεμήσει ψυχικά και να περάσει καλά. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα όλοι εδώ, στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής Μαρμάρων, με αφορμή την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωσή μας, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη νέα κυνηγητική χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι σήμερα εδώ και ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε και μας θυμάτε με την παρουσία σας. Στην περσινή μου ομιλία αναφέρθηκα σε κοινές αξίες, στην αγάπη μας για το κυνήγι και τη συλλογική προσπάθεια ώστε να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι. Σήμερα θέλω να επεκτείνω λίγο αυτή τη σκέψη μου. Καθώς κοιτάμε γύρω μας, βλέπουμε όχι μόνο τα δάση και τα βουνά που αγαπάμε, αλλά και τη συνδεσμολογία που ενώνει κάθε κυνηγό εδώ μέσα. Οι αξίες που μας καθοδηγούν δεν είναι μόνο λόγια. Είναι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε απέναντι στον εαυτό μας, στα μέλη μας και στον κυνηγητικό κόσμο. Στηρίζονται στο σεβασμό προς τη φύση, τα θυράματα, την αγάπη για το κυνήγι και την προσήλωσή μας στην κυνηγητική μας παράδοση. Έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι επόμενες γενιές θα απολαμβάνουν την ίδια ομορφιά και πλούτο της φύσης που μας περιβάλλει σήμερα. Αγαπητοί φίλοι, είμαστε κυνηγοί και η κυνηγητική μας πείρα είναι ανεκτήμητη. Ας συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τις αξίες και τη φιλοσοφία μας και να μεταδίδουμε το πάθος μας στους γύρω μας. Ας συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτό το ρόλο με σεβασμό και συνείδηση. Ας συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι με ανοιχτά μυαλά. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας για την πολύτιμη και έμπλακτη βοήθειά τους, καθώς και όλους όσους συνέλαβαν στη διοργάνωση για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Ήδη η νέα κυνηγητική σεζόν ξεκίνησε. Πιστεύω με τους καλύτερους Ιουνούς και έτσι θέλουμε να συνεχίσει. Οι πληροφορίες λένε ότι φέτος τα ενδυμικά θεράματα είναι επαρκέστατα και για την Πέρδικα και για το Λαγό και βεβαίως και για το Αγριογούρνο. Το μόνο που μένει πλέον είναι να προσέχουμε, να είμαστε συνεπείς
και στα θυράματα και στη φύση να την προσέχουμε για να μας προσέχει και επίσης να προσέχουμε μεταξύ μας, να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον για να μην έχουμε ατυχήματα και οτιδήποτε άλλα ευτράπελα που δημιουργούνται εύκολα. Τις θερμότερες ευχές του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του Δημάρχου Ιωαννίνων για μια καλή κυνηγετική χρονιά εξέφρασαν αντίστοιχα ο Αντιπεριφερειάρχης Χάρης Λαζάνης και ο Αντιδημαρχός Ιωαννίνων Στέφανος Σύντος. Μεταφέρω τις ευχές του Περιφερειάρχη για μια καλή και ασφαλή κυνηγετική χρονιά, γιατί ξεκίνησε εδώ και 10 μέρες. Η Περιφέρεια Ηπείρου συνεργάζεται άψογα και με τον Κυνηγητικό Σύλλογο Ιωαννίνων και με την Ομοσπονδία και μάλιστα μέσω της πολιτικής προστασίας και βγάζει και το οικολογικό σας πρόσωπο προς τα έξω. Χαίρομαι πάντα όταν είμαι κοντά σας σε εκδηλώσεις, γιατί βλέπω μια οργανωμένη εκδήλωση η οποία βγάζει και το πρόσωπο προς τα έξω στην κοινωνία που έχετε. Οργάνωση, καλή εικόνα και φυσικά κοντά στον κόσμο και στη φύση. Θα καταρχήν να μεταφέρω τις ευχές του Δημάρχου μας του Θωμά Μπέγκα για μια κυνηγητική περίοδο ανέμακτη, με ό,τι καλύτερο με προϋποθέσεις με υγεία. Λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων βρίσκεται εκτός πόλεως και σύμφωνα με τις δικές του ενέργειες και πράξεις του, είναι πάντα αρρωγός σε κάθε προσπάθεια του συλλόγου μας, ο Δήμος και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος. Αγαπητά μέλη, φίλοι και συνάδελφοι του Κυνηγητικού Συλλόγου Ιωαννίνων, το κυνήγι αποτελεί μια από τις αρχαιότερες ανθρώπινες δραστηριότητες με βαθιές ρίζες στην παράδοση και τον πολιτισμό μας. Είναι ένας τρόπος ζωής που μας συνδέει με τη φύση, μας υπενθυμίζει την ταυτότητά μας και μας διδάσκει το σεβασμό για το περιβάλλον και τα πλάσματά της. Πλάσματά του. Ως κυνηγοί δεν είμαστε απλά λάτρεις της δραστηριότητας αυτής, αλλά φύλακες της άγριας ζωής. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να προωθήσουμε την υπεύθυνη κυνηγητική πρακτική. Πρέπει να ακολουθούμε τις ρυθμίσεις και τους κανονισμούς που θυσπίζει η πολιτεία, να σεβόμαστε τις περιόδους αναπαραγωγής και να αποφεύγουμε την υπερβολική θύρα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.